Σε διπλωματικό αγώνα δρόμο είχε επιδοθεί η Λευκωσία για αποτροπή της δημιουργίας νέων τετελεσμένων στην περίκλειστη Αμόχωστο. Πληροφορίες για άνοιγμα από τις κατοχικές αρχές της περιοχής μεταξύ του 3ου Γυμνασίου Αμοχώστου και του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Μέμνονα στην ομώνυμη ενωριά προκαλούν ανησυχία και προβληματισμό. Κυρίως εν ώψη και της επαιτίου της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους που είναι η 15η Νοεμβρίου. Συνεπώς, με οδηγίες του Υπουργού Εξωτερικών έχουμε προβεί και συνεχίζουμε να προβαίνουμε σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα στο ανώτατο επίπεδο, έτσι ώστε να αποτραπεί μια τέτοια εξέλιξη που θα είναι εξόχως αρνητική. Ο λεγόμενος Υπουργός Εξωτερικών του Ψευδοκράτους, Ταξίνερ Τουγκρούλογλου, μιλώντας στην Μιλιέτ, ισχυρίστηκε ότι σταδιακά θα ανοίξει υπό τουρκική διοίκηση ολόκληρη η περίκληση στην περιοχή της Αμοχώστου. Δεν πρέπει να απλοποιηθεί το γεγονός σχετικά με το δικαίωμα αναγνώρισης της ιδιωτικής περιουσίας των Ελληνοκυπρίων εφόσον την ζητήσουν. Εκεί υπάρχουν Οθωμανικές ιδιοκτησίες του ΕΦΚΑΦ που αποδεικνύονται από έγγραφα και τίτλους ιδιοκτησίας. Η γη είναι ιδιοκτησία του ΕΦΚΑΦ. Το Βαρώσι δεν είναι ένα θέμα που θα οριστικοποιηθεί σήμερα, αύριο. Είναι ένα μακροπρόθεσμο ζήτημα. Αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου Αμοχώστου την επόμενη εβδομάδα θα έχει συναντήσει στο Λονδίνο για το θέμα της κατεχόμενης πόλης. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα έχουν προγραμματιστεί επαφές στο Foreign Office και την Τρίτη με μέλη του Βρετανικού Κοινοβουλίου σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Αμοχώστου Μεγάλης Βρετανίας. Την στήριξη του Λονδίνου για λύση του Κυπριακού βάσει των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών εκφράζει με επιστολή του προς παρικιακή οργάνωση ο νέος Υπουργός Ευρώπης στην κυβέρνηση Τρας, Λίον Ντόχερτι.